Πάμε και στο Γιάννη Ρίγο, που Γιάννη έχει τη συνολική εικόνα. Να ξεκινήσουμε όμως και από το Κρανίδι, διότι και εκεί υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη και εκεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Νωρίτερα εκενώθηκαν και εκεί οι οικισμοί. Πολύ σωστά. Μία από τις πιο δύσκολες μάχες για την φετινή αντιπυρική περίοδο δίνει σήμερα η πυροσβεστική. Στο Κρανίδι, δε επίσης μία πάρα πολύ σημαντική και δύσκολη φωτιά. Αρκετά επιθετική, αυτό χαρακτηρίζουν οι πυροσβέστες. Να σας πω ότι έχει περάσει μέσα από σπίτια η συγκεκριμένη φωτιά στο Κρανίδι και αυτήν την στιγμή. Έχει μπει μέσα τελευταίες... στο Κρανίδι, Γιάννη. Ακριβώς μέσα από το Κρανίδι και αυτήν την στιγμή έχει περάσει και κατευθύνεται προς την Ερμιόνη. Αυτήν την εικόνα και πληροφορία έχουμε από την πυροσβεστική. Και μάλιστα σε αυτό το δύσκολο έργο βεβαίως δεν ευνοεί καθόλου οι συνθήκες εκεί που επικρατούν οι άνεμοι, με ρηπές που ξεπερνούν και τα 95 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι. Πιθανότατα δεν αισθάνθηκαν καλά από τους καπνούς και από την έντονη αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο σημείο. Ενώ να σου πω ότι μάλιστα έγιναν και απεγκλωβισμοί ατόμων από τα σπίτια τους. Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, γιατί δόθηκε και εντολή εκένωσης στην ανατολική πλευρά του Κρανιδίου. Και από εκεί λοιπόν έσπευσαν δυνάμεις για να απεγκλωβίσουν τον κόσμο από τα σπίτια τους, γιατί οι φλόγες ήταν κυριολεκτικά μέσα στις αυλές τους. Έγιναν απεγκλωβισμοί ακόμα και μικρών παιδιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Να σου πω ότι αυτή την ώρα επιχειρούν 48 πυροσβέστες, είναι με 21 οχήματα και 4 ελικόπτερα από αέρος. Καταλαβαίνουμε με αυτό που είπα νωρίτερα με τις ρηπές των ανέμων πόσο δύσκολο είναι να πετούν στα συγκεκριμένα σημεία τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Αυτό είναι που δυσκολεύει και το έργο τους, γιατί με δυσκολία μπορούν να προσεγγίσουν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από τα επικίνδυνα σημεία. Φτάνουν τα 8 μποφόρια άνεμοι. Σήμερα το γνωρίζαμε ότι είναι πιο. Είχαν προειδοποιήσει οι αρχές, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο, πως σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα, με ορίζοντα την Κυριακή. Δηλαδή η ισχυρή άνεμοι, οι ψηλές θερμοκρασίες αλλά και η ξηρασία. Αυτό το τριπλό φαινόμενο. Ακριβώς. Λοιπόν, και να σου πω ότι στάλησαν και δύο μηνύματα στους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί. Από το ανατολικό Κρανίδι δόθηκε εντολή να εκενώσουν, να φύγουν από τα σπίτια τους έγκαιρα οι πολίτες και να κατευθυνθούν προς το Πόρτο Χέλι. Όπως και από την Πετροθάλασσα λίγη ώρα πριν, για να κατευθυνθούν προς την Ερμιόν. Είναι αυτό που έχουμε πει. Γιάννη, μείνε λίγο μαζί μας. Θα μας πεις τι γίνεται και με το 112 αλλά και την συνολική εικόνα με τις πυρκαγιές.